πάρετε θέσεις. Έτοιμοι. Έχουν φύγει και ακολουθεί κανονικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μπροστά ο Γιώργος Ζένιος. Ακολουθεί η Άλκη στην Παυλίδου. Πίσω τη η Χριστίνα Παυλίδου. Ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή. Σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου. Και πίσω τη ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και που κάτω στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της από το παραθύρι. Του κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχόλη την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπω. Είμαι ο Ποστοφός και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξιδα, ρίξιδα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτονα κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Αρκετό καιρό σε ανέφτηκα εγώ. Να πιάσεις τα πράγματα σου και να πάει στον ορκό σου. Άντε. Να πάω ρε, να δω να μπορώ να κάνεις. Να πάω. Εσύ πιέντε και ξέρω εγώ τι να μπορώ να κάνω. Να σκουλουτζάσεις εδώ να μπορώ να κάνω. Ποιος είναι. Να με σε κόφτει, εντάξει. Hello. Ρε πουλάκι, τι έπαθε και δεν μ' ακούει, ρε. Κάτι είσαι ο τηλέφωνος. Μα εσύ σου. Εγώ είμαι. Α, είναι που θέλεις. Θέλω να έρθεις μέσα να μου δώσεις μια κατάθεση. Συμπεθερά ρωτεύτηκες. Ναι. Όταν ήμουν μικρά βέβαια, ξέρεις, τσίνον το αθώο, το παιδικό, έτσι. Δεν μπορώ. Δεν συγκινηθώ, συμπεθερά μου, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, πέ μου. Σε παρακαλώ, δε συμπεθερά, σε παρακαλώ. Όχι, εγώ σε παρακαλώ, πέ μου, γιατί αρέσκουν μου πάρα πολλά οι ιστορίες αγάπης. Γιατί είσαι έτσι. Τέλος έτσι. Όχι, ίνταλος έτσι. Έχει που τα χτες που πήγαμε βόλτα και στραφήκαμε πίσω που κάτι σου συμβαίνει, κάτι σε απασχολεί. Μα εμένα. Ναι, εσένα. Έλα, εμπού τόσο που σε ξέρω. Να πας να μου κρυφτείς, πέ μου τι συμβαίνει. Τι είπα ρε ζωτιά μου, δεν μου συμβαίνει μόνο, τι είπα ρε συμβαίνει. Αρτεμάκη, κοίτα με στα μάτια. Α. Μετάνιωσες. Μετάνιωσα. Σε καλά ρε μετανιώσα, γιατί μετανιώσα, πώς θες το να μετανιώσω. Εντάξει, πάμε τι συμβαίνει τότε. Είπα σου να καλέσεις τον άνθρωπο για έναν καφέ. Μα να που λαλείς ρε συμπεθερά, θα πάθει αμόκο Ρίκο. Να πάθει. Γιατί να με πάθει δηλαδή, γιατί να με πάθει να ζηλέψει συμπεθερά μου, να φοηθεί ό,τι θα σε χάσει. Α, γίνονται έτσι πράγματα συμπεθερά. Γιατί συμπεθερά μου δεν γίνονται, α. Να ζηλέψει συμπεθερά, να καταλάβει τι έχει και δεν το εκτιμά συμπεθερά. Δεν και ψέματα που λαλείς. Βέβαια. Άμα ο άλλος έχει σίγουρη. Σου θωρέ, άμα ενάρτη, τηλεφώνα μου και εμένα να έρθω για να κάνω και εγώ τον Αντωνάκη να ζουλέψει. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο απατεώνα. Μα είσαι σίγουρος ότι είναι απατεώνας. Βεβαίως είμαι σίγουρος, πουλάκι μου, βεβαίως είμαι σίγουρος. Και πες ότι κατά 5% έχω λάθος, ρε πουλί. Ωραία. Τόσο άνθρωπος έπρεπε να έρχεται κολοσυρτός στον αστυνομό κάτω. Στο συμπέθερο και φίλο σου αστυνομών κάτω. Διότι αυτό είναι το πράγμα. Γιατί σου το έκαμε δώρο, πουλί. Γιατί σου το έκαμε δώρο αυτό είναι το πράγμα, πουλάκι μου. Γιατί. Να μας σάσεις ένα κουρούδι, μάνα μου. Πόσο να κουρούδι, κυρία Πέπα μου. Τον Αστάζια μου, να μας κάνεις κανέναν καθαρισμό, έτσι να δρώσεις την αλάμψη το πδέρμα μας και να μας βάψει και ένα κουρούδι. Πάλε
τον τον ακουρούδι μες στη μέση. Πέντε μου καλέ καθαρές κουβέντες, τι θέλετε να σας κάνω. Εμένα ξέρετε πλαστικές, εν και κάνω. Δεν μπορεί να γίνει με την πολυκατοικία, η πολυκατοικία δεν πουλιέται. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να καταλάβετε ρε πουλάκι, ούτε στο ένα χιλιόμετρο δεν θα έρθει αυτός ο απατεώνας να δει την πολυκατοικία. Συγγνώμη κύριε Κάτσο. Συγγνώμη, αλλά εσύ χύσεστε. Η πολυκατοικία είναι δική μου, έτσι είναι δική σου. Όχι ρε πουλάκι, εσύ τα ζήχησες. Φυσικά δεν λέω ότι η πολυκατοικία είναι δική μου, πουλάκι μου, όμως είναι δική μας. Δηλαδή άρκεψες με το ρετυρέ και τώρα θέλεις την μισή πολυκατοικία. Ρε πουλάκι, εγώ μόνο το ρετυρέ να μου δώσει εντάξει, ξέρεις τη μισή πολυκατοικία. Τόκια με το συμπέθερο, τόκια. Κύριε Κάτσο, άμα γεμώσουν τα σέρκα σου φουσκάλες που τον κούσπον, τότε να'ρθεις να κουβεντιάσουμε. Άντε. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα καλά να σου πω. Άννα, δεν είναι η βροχή που σκάλωσε το βλέμμα. Είναι που είσαι μοναχή κι αν τ' αρνηθείς θα είναι ψέμα. Τι κάνουμε? Εμείς καλά κάνουμε. Εσείς? Ναι, και εμείς. Όχι, εμείς έντσι. Εσείς έντσι, εσείς έντσι, αλλά παγωτούδι, γκόμενα. Τι εννοείς ρε Άννα? Θέλεις να σου τα πω να μέσα στην πόρτα? Ναι. Ναι. Όχι, δηλαδή, όχι. Ναι, όχι. Άντε, έλα μέσα. Όχι, αν είναι να μου κάνεις χάρη, ξεχάσω. Όχι, έτσι κάνεις χάρη. Απλά εγώ ήταν να πάω στο... στο σούπερ μάρκετ, αλλά τελικά πηγαίνει η Σόντια. Τι συμβαίνει με τη Σότια, Αρτεμάκη? Να μέσα σε κοφτή. Ενώ τι θέλεις τώρα, είσαι παράπονο να φτιάξω πάνω τώρα. Ηρέμησε, Αρτεμάκη μου, εντάξει, ηρέμησε. Μα δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν μπορώ. Να που θέλεις τώρα, εσύ κόστηκε και έφυγε και μες στην Αθήνα και έφυγες με ούτε έναν τηλέφωνο, ούτε έναν αυτό και έρχεσαι να δάμε Σότια τώρα. Αρτεμάκη, αφού έπρεπε να πάω στην Αθήνα, είδα δουλειά στην Αθήνα. Τι είχε να κάνω, να τους πω ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ, έχω μια σχέση. Άντε, μάνα μου, άντε. Όχι, άντε. Να με συζητούμε. Πες μου τα επιχειρήματα σου. Ποια επιχειρήματα μου? Πες μου, ποια επιχειρήματα που εσηκώστηκε και έφυγες και αφήγες με έτσι? Αφού ρε Αρτεμάκη μου, δεν σε άφηκα έτσι. Ξέρεις πόσο σημαντική ήταν τούτη δουλειά για μένα. Εσύ ξέρεις πόσο σημαντικό πράγμα ήταν για μένα να κάτσουμε έτσι, να μιλήσουμε, να πούμε τι θα κάνουμε. Μα τι να συζητήσουμε ρε Αρτεμάκη μου, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να με πάρω. Ωραία, αφού λες ότι δεν υπήρχε περίπτωση, τι θέλεις τώρα με, τι κάνεις να με. Είδασα με τη Σότια και τα παγωτά και έδωσε μου την. Καλά κάνεις και έδωσες σου την. Με μου μιλάς εμένα έτσι, Αρτεμάκη, και να κάτσω να μένα της μιλήσω. Παπαγαλία, μην τολμήσεις να κάνεις έτσι πράγμα, μην τολμήσεις. Να τολμήσω, εντάξει, να τολμήσω. Μα τι θέλεις να κάνεις, τι θέλεις που τη ζωή μου. Εσένα. Ωραία, πάρε μου, Ισότια. Αφήκα σε κοτσινάδι, βούρα. Άννα, τι κάνεις δαμέ? Δεν κατάλαβα γιατί τόση έκπληξη. Δεν τόση γιατί τόση έκπληξη ρε Άννα, τι κάνεις δαμέ, αφού ο Αρτεμάκης κραβωνιάστηκε. Α, ναι. 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 Και η τυχερή είναι η Σότια. Βλέπω είσαι ενημερωμένη. Αρκετά. Να ζήσετε κύριε Αρτεμάκη.
Να μπον, κύριε Αρτεμάκη. Έφυγε. Η Σότια. Μόλις την είδε, έφυγε. Μα ήταν και η Σότια μαζί σου. Άδε ρε φάτσα ρε, που ακόμα είναι χαρτώθηκε και γυρεύκει μου κόμενα ρε. Ποιος από γυρεύκει κόμενα ρε τώρα εσύ. Είναι ρε σκουπίς τα κοτσινάθια που νομίζεις ποιος γυρεύκει κόμενα ρε. Έχω κοτσινάθια. Ναι κύριε Αρτεμάκη, έχεις κοτσινάθια, έχεις κοτσινάθια. Απαναγιά. Σαν να εμπολύνει το κοκκινάδι. Άντε να δω τώρα. Βάρτης χορκαδιάς κοκκινάδι να σου πει εμπολύ. Ακού να σου πω Αναστάζια, με ξαναπείς χορκαδιά. Όχι κυρία Πέπα μου, ποτέ εσύ χορκαδιά. Εσύ με τον το βάψιμο. Ρίχνεις και τον Δικάπριο. Ναι, προπαντός θα του δώσει που πάνω με το μαδράτσι είναι να το ρίψει. Είναι ειρωνικό τώρα τούτο η Μπεθερά. Όχι η Μπεθερά, αλλά φτυχά στο μαδράτσι είναι γεγονός. Τέλος πάντων, θα το καταπιούμε και τούτο. Συμπεθερά. Μα δε συμπεθερά. Τι ωραία συμπεθερά που στρώνει πάνω στη βούκα μου, μα δε. Μα βέβαια συμπεθερά. Βούκα τούτη για να με στρώνει. Μα να με ένα αεροδρόμιο τούτη. Προσγειώνεται πάνω τζάμπο. Πέμω συμπεθερά. Είδες ότι επάσχυνε στον τελευταίο καιρό. Εγώ. Ναι συμπεθερά. Εσύ καλό εγώ. Είδες τις περιφέρειες σου. Άντε να δω τώρα να μας πει πολίτσα για περιφέρειες. Δε κόρη μου την περιφέρεια σου γιού σου. Όχι συμπεθερά μου, εγώ έχασα τα κιλά μου, δεν θωρώ πιον την περιφέρεια μου. Εσύ δεν είναι από να κάνεις που τον καιρό που σε γνώρισα, έβαλες τουλάχιστον 7 κιλά. Κόρη να σας ακούσε ένα πουλαλί του, τι. Εντάξει κυρία Πέπα μου, υπάρχει μες λίγο. Άλλο το λίγο κι άλλο το 7 κιλά. Συμπεθερά, πας στη σημα. Να, δεν σας διαπρόσω. Έτσι στην καρδιά μου και έφυγα πάνω. Άτε να δω τώρα που να μας ευκάλει και η πολίτσα πάνω στη ζυαρκά. Έκαμε τζιμούλια κόλλον. Ω, είναι εσύ που έκαμες κόλλον. Α, να σου πω τώρα, α. Άις με κόρη μου στην ησυχία, μάτε κάνει. Κοπέλες, δεν γίνεται μάνα μου συμπεθερές κουρούδες να μαλώνετε αντροπή. Έχετε τόσα κοινά χωριάτικα πράγματα να σας ενώνουν. Και πρώτα απ' όλα θέλω να μου απαντήσετε στην εξής απλή ερώτηση. Τι θέλετε το βάψιμο πρωί-πρωί. Έχουμε βάφτιση. 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 Είναι βάφτιση. Ένι ξέρεις να μπουν η βάφτιση. Πάμε συμπεθερά. Συμπεθερά μου μισό λεπτό γιατί θα με νιώθω κάτι σαν να μην στρώνει ρε συμπεθερά μου. Άντε να δω χωριάτικη κουνιάδα μου, εξαναβάφτηκες ποτέ σου έτσι και να μου πεις ότι δεν ειστρώνει κιόλας. Να μου πει ότι δεν ειστρώνει κιόλας. Άντε να δω. Όπως έστρωσες να κοιμηθείς κυρία Αρτεμάκη, τι θέλεις να σου πω εγώ τώρα. Τι έστρωσα ρε. Εφαλίστηκε έτσι ξαφνικά μπροστά μου, ρε. Έτσι ξαφνικά, αλλά έσουσες σε. Άδε ρε, για να έσουσε με, ρε. Δεν πουλάει στρα, έσουσε με, μισό. Έτσι κανεί ρε βράχο, πενταδάχτυλε που έσουσε. Και πριν μου ήμασταν όλοι δαμέ, γίνει που σκέφτεσουν, α. Άντε ρε, παρέταμε, ρε. Άντε ρε, φύγε που δάει, παρέταμε. Εγώ ένα φύγιο, φίλε μου. Αλλά η Σωτία έρχεται. Έρχεται και φρόντισε να μην καταλάβει τίποτα και θα σε σχίσει. Μα δεν μπορεί να καταλάβει. Και δεν κάνεις το λάθος να στο πίσα. Και εσύ να μην τους το πεινώσεις ο φρόνι. Όπου μέρα με έφασε τίποτα, φτάνε ο πλήνης στο αυτοκίνητο που είμαστε εντάξει. Να μου να σου κάνω ρε. Είναι ένα πλήμα τότε είναι το αυτοκίνητο μου ρε φίλε. Πήγε να δεις που βρέχει ρε που να με εκδιάζει να σου πλήνω αυτοκίνητο σου τώρα. Η Σότια. Τελευταία ευκαιρία. Γεια Σότια ρε, ρε η Σότια έχει κλειδιά. Και κατά λάθος, λάθος σου μπορώ να μπορείς να πάω μέσα από στον... από στον πελνό. Όχι, φίλε μου. Καλά έκαμε που βούρισε μέσα πριν, διότι τα κριτικά τη Σόντια έταβαμε. Λοιπόν, εντζε ποτούν το βιαστική, ρε. Τελευταία ευκαιρία, ένα πλήμα, ρε. Τι ψήσει έχει ένα πλήμα, ρε. Να σε σάζω καλά, ρε. Να σε σάζω καλά, ρε. Να σε σάζω καλά. Άγγελε μου, μα είσαι δαμέ. Πώς σας φαινούμαστε. Πώς μας φαινόσαστε, μητέρα. Για τα Παναήρκα μας φαίνεστε μητέρα. Γιατί βαφτήκετε έτσι. Για Παναήρκα ρε. Πάει σου πάρα πολλά κυρία Μπέμπα. Πάει σου πάρα πολλά. Για μένα μόνο μου το λαλείς του τον έννοι. Άντε ρε συμπεθερά μου τώρα. Αρτεμάκι μου πέμου. Μα τι να σας πω. Μα τι να σας πω. Είστε κούκλες.
Μάμα και μητέρα. Πέτε μου, επελάνετε, ζυθκιό. Επελάνετε. Εγκαλά που σας είπε. Ένα που θέλετε τώρα έτσι πάψιμο. Ένα πάμε κάτω στα μαγαζιά, κόρη μου. Ποιο είναι το πρόβλημα σας. Ένα κατάλαβα δηλαδή, και κίτσα, εσείς εμείνετε να μας καταπιέζετε τώρα, άτε. Μας κάνει η καταπίεση που τους αντράδες μας. Καλά ρε μαμά, και περιμένετε να γίνετε 200 χρόνια για να κάνετε την προσωπική σας επανάσταση. Ακριβώς όπως το λαλείς και κίτσα, προσωπική επανάσταση, διότι τόσα χρόνια καταπίεση κάνει. Ωραία, μα μητέρα. Για να μην γίνω και εγώ 200 χρόνια για να κάνω την προσωπική μου επανάσταση, θα την κάνω και εγώ τώρα την επανάσταση μου. Γιατί χρυσή μου να κάνεις επανάσταση είναι εσύ, εσύ που έχεις το καλύτερο μωρό του κόσμου. Που τα καλύτερα μωρά επέρασε, μητέρα, αλλά δεν πιάσαν τα στόπερ του. Το λοιπόν, σιωπάτε, γιατί ήρθε κόσμος. Ποιος κόσμος? Ξέρω εγώ ποιος κόσμος. Δεν που την οθόνη ρε μαμά, τι έχουμε τη θύρω τηλεόραση. Είναι ο Κέλλης κόσμος. Σου κόρη, ένας άκουσε ο άνθρωπος πει, άνοιξε. Όχι, ένα λεπτό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πιένε, άνοιξε και κίτσα. Μαμά, δηλαδή δεν το πιστεύω. Δεν το επιβλώ με τα μάτια μου και βάλε μου το άλλο, δεν θα το πιστεύω. Πιένε, κόρη μου, άνοιξε. Χαιρετώ τις ωραίες κυρίες. Μα πού είδατε τις ωραίες κυρίες, μία είμαι. Λοιπόν, η κόρη σου έχει χιούμορ, Πέπα μου. Πήρε που λόγου μου. Όχι, μαμά μου, είναι που λόγου σου, είναι που τον παπά μου που πήρα το χιούμορ. Αλλά από να έρθει νομίζω να έχει τόσο χιούμορ να σας δει έτσι. Να σας συστηθώ, εφόσον δεν μας συστήνω. Είμαι η μάμα του Σοφρονάκη που επήρε την Κίτσα, πόλα κάτω. Κάτω. Ναι, του αστυνόμου κάτω, αν έχετε ακουστά. Ναι, τον έχουμε ακουστά. Τον συναντήσαμε χτες εδώ πέρα και συμπεριφέρθηκε τόσο άσχημα που σκέφτηκα να τον καταγγείλω στο αρχηγείο. Δεν στο τέλος λέω, άστο να πάει μια και είναι και συμπέθερος της Πέπας μου. Μα γιατί καλέ, τι έγινε. Θα σου πω ύστερα, συμπεθέρα. Άφησε τον άνθρωπο ήσυχο, θα σου πω ύστερα. Όχι, συμπεθέρα μου, για το όνομα του Θεού. Ανεπρόσβολε τον άνθρωπο να ζητήσω εγώ ένα συγγνώμη. Όχι, δεν είναι τίποτα. Το παθαίνω πολύ αυτόν. Είναι το σύνδρομο της εξουσίας. Πέπα μου. Ναι. Μα λάμπει σήμερα. Μόνο η Πέπα λάμπει. Όχι, λάμπει κυφαλάκρα του κυρίου. Πέρα μου, άστη μάνα μου, δεν με πειράζει καθόλου. Αφού σου είπα, δεν έχω κανένα κόμπλεξ για τη φαλάκρα μου. Πάντως, έχει πραγματικό, ωραίο χιούμορ μικρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Και φρόνημα, κορούδες. Πάντως, είναι πάρα πολύ έτσι ετοιμόλογη η μικρή, α. Ξέρεις, ναι. Τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εσένα. Ναι, τότε που ήσουν μικρή, Πέπα μου. Ναι. Ξέρετε, κι εγώ όταν ήμουν μικρή είχα πάρα πολύ χιούμορ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ετοιμόλογοι ήμουν. Ναι, βρεθήκαμε πολύ ετοιμόλογοι δάμε σήμερα και να δυσκολευτούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, Πέπα μου, ναι. Ο Ρίκος που βρίσκεται... Δεν είναι εδώ ο Ρίκος. Κάτσε όμως να σε κεράσουμε κάτι. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Ειλικρινά, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να πάρω έναν μπισκότο από αυτά εδώ. Βεβαίως, ορίστε. Και να σας φτιάξω και ένα καφεδάκι. Λοιπόν, Πέπα μου, Πέπα μου. Τι έκαμες και λάμπεις, ρε παιδί μου. Βάφτηκα, Γιώργο. Πέμου το, ρε παιδί μου, πέμου το. Να βάφεσαι πιο συχνά. Πάει σου πολλά. Ευχαριστώ. Έτσι ήταν από τον το εσωβάρο λογό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε! Ρε! Δεν μου γαμνίτσαμε, ρε!
Πολλά καλά ευχαριστώ. Πρόκειται να πεταχτώ κάτω να σου δείξω το πολλά καλά ευχαριστώ. Α, γιατί να μου εξύπνησε σαν ξυλόστραφα, κύριε Ρίκτο. Ναι, πολύ. Πώς θα πιάνει την ώρα, μου τη βρίσκει, πώς θα πιάνει. Η βρύση του τυπού έμπορει, ρε, μες στο μάλι του τζιρού σου, ρε! Όχι, αυτή η βρύση είναι μες στην αυλή της πολυκατοικίας του αδελφικού μου φίλου, του Ρίκου του Μάπ. Παρέτα, ρε, παραμάλλα, παρέτα, εντάξει, τέλειωνε που δάμε. Άντε! Αντέσαι, όρθες. Ελλάδα, για στην πότσα και ευκαιρώσει μες στη ρίζα της ελιάς. Αντέ, κύριε Ρίκο, για το όνομα του Θεού τώρα, να που λαλείς τώρα, δεν θέλει λίγο νερό η κούκλα σου. Άμα θέλει νερό η κούκλα να την πάει, να την πάρει να την ποτίσεις την κούκλα σου, εντάξει! Τέλειωνε ρε! Να μην την κοροσύνω με το δίπλο καμπίνο. Μα, αγγέ, αν όπως τόλμα να ντύσεις πάνω της, τόλμα να ντύσεις. Παραμάλλα, ξέρεις με καλά εμένα. Ω, εσύ ξέρεις με καλά, κύριε Ρίκο. Θέλει λίγο νερό, ρε παιδί μου. Επιάσαμε νερό και όλο το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα μου είναι ότι είσαι μες στην περιουσία μου, ρε. Δεν το πρόβλημα μου. Ξέρεις πώς θα το νερό, ρε. Να σου το πιερώσουμε. Άντε, φάκια τσολίδες. Απαναγία! Κιολίδες, ναι. Να γεμπωτούν το αγνό Παρθένων ελαιόλαδων. Έτσι το πουλο ρε κουμπάρες κιολίδες στην πότσα να σου αρέσκει. Έχει κουσπονί στο μητσερό, ας σου αρέσκει. Τώρα λεπτό και να δεις ας σου αρέσει, αμέσως σου αρέσει. Ναι, σιω, τόλμα να τζήσεις πας στην κούκλα, σιω. Ναι, τόλμα να τζήσεις, άντε, έλα τζήσε πας στην κούκλα να δούμε. Να Θέλω να με παρεξηγήσεις, αλλά είσαι πολλά κούκλα σήμερα. Ευχαριστώ, Γιώργο μου, αλλά να μας παρεξηγήσει και η συμπεθερά. Μα γιατί να μας παρεξηγήσει, γιατί να μας παρεξηγήσει. Ξέρετε με την Πέπα, είμαστε φίλοι από πολύ μικρά παιδιά. Και το γεγονός ότι την είδα έτσι ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια, συγκίνησε με πολλά το γεγονός. Συγκίνησες, αλλά πρόσεξε να με συγκινηθεί και ο συμπέθερος μου. Είδες λοιπόν πόσο ετοιμόλογη είμαι. Σπουρτόλογη που είσαι, συμπέθερα. Καλό. Ναι, καλό, καλό. Αλλά είναι και καλό το μπισκοτούδι. Ευτυχάς το, κύριε Χουβαρτά. Ναι, αρέσκω μου πολλά τα μπισκότα. Πέπα, ναι. Θυμάσαι τότε που είμαστε μητσί. Την πρώτη φορά που ήρθαν οι σοκολάτες στο κορκό. Α, να θυμούμε, λέει, στον καφενέ της Σοφίας. Ήταν έτσι τρίγωνες, ναι. Μα τι ωραίες σοκολάτες που ήταν, α. Στον καφενέ της Σοφίας. Θορούσαμε και τρέχαν τα σάλια μας. Λοιπόν, θα το ξεχάσω. Το ξύλο που έφαγα όταν έκλεψα μια μπακίρα της μάνας μου για να πάω να αγοράσω που γίνεται σοκολατούες. Μάνα μου, ρε, μάνα μου, μάνα μου! Μα έδερεσαι για μια μπακίρα. Ναι, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία φορά έμαθα το μάθημά μου και δεν άπλωσα το χέρι μου πουθενά που τότε. Πούποτε, πούποτε. Πούποτε, πούποτε. Πούποτε, πούποτε, τι. Συγγνώμη. Χάρη σε όλους σας. Τώρα θα το απλώσω. Χουβαρτάς. Γεώργιος Χουβαρτάς. Χαίρο πολύ, κύριε Χουβαρτά. Καλά κάμνετε, διότι επήξαμε στο τσιγκούνιδες εδώ μέσα. Κοπέλες, μπορώ να σας δω δίπλα-δίπλα, παρακαλώ. Γιατί? Θέλω, μάνα μου, να σας δω στο φυσικό σας περιβάλλον. Μετά το μακιγιάζ. Άντε, κόρη μου, πιενέσω σου. Πέπα μου, ναι. Μα τι έκανες, μάνα μου. Έφκαλα την έξω, Γιώργο μου, γιατί... Η κοπέλα δεν είναι καλά. Γυρίζει και ενοχλεί τον κόσμο. Τι κρίμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία κοπέλα.
Εντυπωσιακότατη. Ναι, μάνα μου. Αλλά τι θα την κάνεις, άμα χάνει. Τι θα την κάνεις. Να μου μέρα, κύριε. Ενώ σε κάτσω μέσα, ρε. Ποιον να κάτσει μέσα ρε! Δεν θα τηλεφωνήσω του κάτσου να έρθει τώρα δαμε, να σε κάνει άνεμο και καπνό ρε! Τι άνεμο και καπνό να με κάνει, άνεμο μου τι άνεμο και καπνό να με κάνει! Πού την άδεια σου ρε! Είτε άδεια ρε! Άδεια κυκλοφορία ρε! Έχω ρε και άδεια κυκλοφορία και μου ούτα! Αφού έχεις δείξε μου τη ρε! Άντε ρε πιένε μου και με πόνι να σου δείξε! Πού να πάω ρε, είμαι μες στην περιουσία μου και διώχνεις ρε! Κάσε που σε σου ρε, έχω πάρε πόνι να σου δείξω την άδεια κυκλοφορία! Άντε πιέ μου ποιος επίσης! Πρόσεξε πολλά καλά, πρόσεξε πολλά καλά γιατί πιάνω τον κάτω, να ακούεις! Άντε να δω! Άμα θέλεις πιάσε τον Πάπα τον Βενέδικτο! Να πιάει τον κάτω! Ποιο λεπτά ρε, ποιο λεπτά ρε! Να πιάει τον κάτω! Έλα κύριε κάτω! Έλα! Είμαι εδώ με τον Παραμάλλο, γιατί. Δεν έχεις άδεια κυκλοφορία και να λέει μου ποιο θέλεις πιάσε. Μάλιστα συμπέθερε μου, έτσι μου είμαι. Όποιο θέλει, δεν φοβούμαι ούτε τον Κάττον, ούτε τον Πάπα. Ορίστε. Μα είμαι να σου κουβέντα, συμπέθερε μου. Ψέματα, κύριε Κάττον. Ποια μου δάμε, ποια μου δάμε. Όχι, είναι αλήθεια που σου αλλού, συμπέθερε. Ναι. Εντάξει, θα το πω. Λοιπόν, έρχεται τώρα από δάκι να σε κάνει να δεις τον Πάπα. Είσαι με άλλον. Κάθαρμα ρε, είσαι πολλά με άλλο κάθαρμα ρε. Άντε ρε. Είσαι πολλά με άλλο. Αμα είμαι εγώ κάθαρμα ρε, εσύ να πούσε ρε. Εγώ να πούμε ρε, εγώ ρε είμαι ένας τίμιος γεωπαλαιστής που αγωνίζομαι να βγάλω τίμια το ψουμί μου ρε. Με χτυπάς πάνω στο διπλό καμπύλο ρε. Όλοι να χτυπώ ρε. Τίμια. Εσύ γύρω αυκείς κάτω να με τον τόνο γάρον ο ψοφιντό να του κάνεις τα καλύτια του ρε. Να μου, ευτυχώς που εσύ ένας είσαι ψοφισμένος. Οπότε... Να πιάω τον Γκρίκο ρε, δυο λεπτά ρε. Πιάσ' τον Γκρίκο κύριε Ρίκο μου, πιάσ'... Να μου δουν το πράγμα που λάβεις, α! Α! Κύριε Ρίκο! Α, Παναγία μου, Παναγία! Μα μου το έβρες τον το πράγμα! Α! Πού το έβρες! Ένα λεπτό να σου πω 50 λίρες, αν μου δω! Α! Θα σου δεν μετρήσω τώρα τώρα. Φύγε ρε που δάμε. Φύγε ρε που δάμε, τράβα μη που δάμε, φύγε. Ας σου πω 60. Θέμε, παρέτα ρε που να σου δω κοντόν το αριστούργημα για 60 λίρες ρε. Παπαναία μου, κύριε Ρίκο μου, 60 να ρισκάρω και ο γιος σου να το βάλω στο καζαντί και μπορεί με την πρώτη μπήλια να το κερδίσω σου και να χάσω. Άντε ρε, γιατί είμαστε εγώ το βάλεις στο καζαντί. Άντε κύριε Ρίκο, να σου πω 80. Ο γουδόντα και τα έξοδα της κούκλας μέσα ούλα να τα κάνουμε ένα πακέτο συμφωνία. Δεν κάνω συμφωνία μητά σου, τέλειωνε, φύγε που δάμε. 100 λίρες, δώσ' μου το. 500. Ωι κύριε Ρίκο μου, για το όνομα του Θεού, όχι σου. 500 λίρες, ρε. Έβρε τις 500 και έλα να ακούμε γεια σου, εντάξει. Μα χώρε ρε τον άνθρωπο, ρε. Χώρε ρε τα πραμανίευρε, ρε. Είναι σίγουρα έκλεψε το, αποκλείται, έκλεψε το τον πράγμα. Πού το έβρε τον πράγμα. Χωρίς τον άλλο ρε, έκλεψε το σίγουρα. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει την καρδιά. Η Μαρίνα, η Μαρίνα, η Σαλονίκια. Ξέρεις το τότο. Πώς, τη Μαρίνα τη Σαλονικιά, να μην ξέρω. Όμως, τούτον αρέσκει σου παραπάνω, ναι. Ποιο? Μαρία με τα κυτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτονά. Τον άντρα μου τον αγαπώ, το γειτονά. Καλύτερα, τον άντρα μου τον αγαπώ, το γειτονά καλύτερα. Ναι, αλλά το άλλο να ρίσκει σου πιο πολλά, εγώ νομίζω, τσίνο που λέει. Εκεί στη σίδρα στα νυχτά και το σπετσόν, να σου μπροστά μου ένα αδελφίνο κοριτσό. Καλέ του λέω που το μέσο φόρι σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα χώρι σου. Άιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
Θεέ μου συγχώρεσε, με σκύβω για να δω. Και ένα φιλί μου δίνει το παλιό παιδό. Σαν λεμόνια τα στήθη του γυρίζουνε κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Άντε μωρό, μανάβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Άιντε μωρό, μωρέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Α, συγκυρίσετε με. Περίμενε να το τελειώσουμε, κύριε Χουβαρτά. Όχι, συγκινήθηκα πολλά. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια στην Αφρική, το μόνο πράγμα που μας κράταν παρηγοριά μέσα στη μοναξιά μας ήταν εκείνες οι κασέτες με τα ελληνικά τραγούδια. Ήταν και κάτι κασέτες τόσες τότε, την εποχή εκείνη. Ειδικά όταν έβαλα εκείνον το δίντο τρίμματον. Το μιτσί. Ναι, εκείνον το μιτσί το τρίμματον. Και συγκινούμουν πολλά μέσα στην καλύβη. Μα ποιαν καλύβη? Την καλύβη. Την αφρικάνικη την καλύβη. Κύπρος μου για να γελιώσου σκιώσου τον άνθρωπο μου μόνο μητά σου ένα δεχτώ να μοιραστώ το φως μου για την καρκιά και την αγκάλι του μα το Θεό. Για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα το Θεόν ούλα χαλάλι σου. Ούλα χαλάλι σου, κύριε Χουβαρτά. Αλλά όχι και τη γυναίκα μας, κύριε Χουβαρτά. Όχι και τη γυναίκα μας. Να βουλήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκά σε γίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι απίδησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Την κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουλήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.